Μπορώ πιο κοντά, θα βγαίνω. Ναι. Μέγκα. Όπως είχαμε προσέλεγχο. Εγώ δεν ενοχλώ εδώ. Για πάτε σας ετοίμιμος βέβαια. Γράφω. Γράφω. Πάμε. Όπως είχαμε προβλέψει, συνεχίστηκε η απέλπιδα προσπάθεια συγκάλυψης και ξεπλύματος των προσωπικών πολιτικών ευθυνών του κυρίου Μητσοτάκη και στην Επιτροπή Θεσμών. Ενώ είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα δίνονταν απαντήσεις σε αυτό το όργανο που ασκεί τον έλεγχο επί της ΕΕΠ, με το πρόσχημα του απορρίτου, αρνήθηκαν όλα τα κυβερνητικά στελέχη πρώην και νυν που ήταν παρόντα να δώσουν οποιαδήποτε διευκρίνηση για τους λόγους εθνικής ασφάλειας τάχα που οδήγησαν στην παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη ή και για οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο τους τέθηκε. Και αυτό μολονότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ και οι προηγούμενοι διοικητές της ΕΕΠ επί κυβερνήσεων Σαμαρά, Βενιζέλου και ΣΥΡΙΖΑ σαφώς δήλωσαν και ότι θεωρούν ότι δεν μπορεί να προβληθεί το απόρριτο για οποιαδήποτε ερώτηση τίθεται στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσμών και έδωσαν κατηγορηματική απάντηση ότι επί των ημερών τους δεν έγιναν παρακολουθήσεις πολιτικών αντίθετα με τις υπεκφυγές των σημερινών στελεχών της ΕΕΠ ή αυτών που ασκούν έλεγχο από αυτόν. Για τον λόγο αυτό, εμείς ζητήσαμε να γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή Θεσμών για να ξεκαθαριστεί η ακριβής ερμηνεία του άρθρου 43α που επιτρέπει τον έλεγχο της ΕΕΠ και δηλώσαμε, μάλιστα με δήλωση του κυρίου Βούτση, όταν ο πρόεδρος αρνήθηκε να θέσει σε ψηφοφορία το ζήτημα, ότι θα προχωρήσουμε σε δήλωση καταγγελίας αυτού που θεωρούμε προσπάθεια ακύρωσης και υπονόμευσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και ειδικά της Επιτροπής Θεσμών στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας συγκάλυψης.